Μίκο, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από την κινητικότητα, όλα βαίνουν καλώς. Για την ώρα αυτό δείχνει, ότι είναι όλα, πάνε όλα καλά, πάνε όλα καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο πίσω, να μου πεις πώς ήταν η σκέψη αρχικά για αυτόν τον αγώνα, που έχει και αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Από τότε που ιδρύθηκε ο σύλλογός μας, θέλαμε πολύ να κάνουμε έναν αγώνα στην πόλη μας. Και το έχουμε καταφέρει τώρα, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται τα 10 χιλιόμετρα στην πόλη. Και προσπαθούμε κάθε χρόνο να αναδείξουμε κάτι από τη Σπάρτη, δηλαδή να δείξουμε την ιστορία της, να δείξουμε τα μέρη της, για τον κόσμο που δεν τα ξέρει, για να μαθαίνει για μας. Δόξα τω Θεώ, η πόλη έχει αφόρμες πολλές. Σίγουρα, για κάθε χρόνο έχουμε κάτι διαφορετικό να δούμε. Φέτος το υπόγεια πόλη αρχικά, όταν τα ακούσαμε, προβλημάτισε. Πες μας περί τίνος πρόκειται. Έχει να κάνει με τα αρχαία της πόλης μας, με τα ψηφιδωτά μας, με όλα αυτά. Γιατί η διαδρομή, κατά στο μήκος της διαδρομής, περνάει από πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και με τη βοήθεια της εφορίας αρχαιοτήτων Λακωνίας μας έδωσε το υλικό για να μπορέσουμε να τα δείξουμε και σε έντυπη μορφή. Οπότε κάπως έτσι το συνδυάσαμε. Πες μου τώρα για το οργανωτικό κομμάτι και το αγωνιστικό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Είναι ένας αγώνας 10 χιλιόμετρων. Γίνεται ένας κύκλο, δηλαδή έχει δύο κύκλους των 5 χιλιόμετρων. Γίνεται εντός πόλης όλος ο αγώνας. Είναι μια σχετικά γρήγορη διαδρομή. Έχει κάποια σημεία με μικρές ανηφόρες, αλλά είναι σχετικά γρήγορη διαδρομή. Ευτυχώς βοήθησε και ο καιρός σήμερα και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Για την ώρα όλα καλά. Οι συμμετοχές πώς είναι? Οι συμμετοχές είναι ικανοποιητικές. Κάθε χρόνο θέλουμε λίγους περισσότερους, δεν θέλουμε πολλούς περισσότερους. Θέλουμε κάθε χρόνο να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Για την ώρα είμαστε σε καλό στάδιο, είμαστε καλά. Βάλατε ένα όριο μέχρι 300, είναι συμβολικό? Συμβολικό είναι φέτος, ευελπιστώ του χρόνου να είναι 500 ή να είναι 400. Οι Σπαρτιάτες δρομής, Νίκο, εξελίσσονται και βέβαια κορυφαία στιγμή είναι το Σπάρταθλον, θα έλεγε κανείς, χωρίς να σημαίνει ότι και η σημερινή διοργάνωση δεν έχει τη δική της δυναμική και το δικό της στόχο. Ήθελα να μου μιλήσεις για τις προοπτικές που υπάρχουν για τους Σπαρτιάτες δρομής στο επόμενο διάστημα. Σπαρτιάτες δρομής, είμαστε ένα σύλλογος που οι δρομείς του τρέχουν σε όλες τις αποστάσεις. Αλλά έχουμε δημιουργήσει μια δυναμική στο τομέα των υπεραποστάσεων. Έχουμε πολλούς που έχουν 6-7 μέλη που έχουν τερματίσει Σπάρταθλον και έχουμε άλλα τόσα που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο Σπάρταθλον. Και σε αγώνες 100 χιλιόμετρων και σε μαραθωνίους, αλλά είναι και πολλά τα μέλη που τρέχουν και σε πεντάρια και σε δεκάρια. Όλοι οι αγώνες είναι στόχος για κάποιους. Δεν έχουν σημασία τα χιλιόμετρα, η συμμετοχή σε αγώνες είναι στόχος για τον καθένα. Οπότε εμείς κοιτάμε όλους τους αγώνες, για όλους τους δρομείς, με όλες τις δυναμικότητες, όλες τις ηλικίες και πιστεύω ότι πάμε καλά. Στη Σπάρτη έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα κίνημα δρομικό. Και το έχουμε αγαπήσει και προσπαθούμε να μπαίνουν και περισσότεροι μέσα. Χωρίς να αποτελεί αυτό την οποιαδήποτε έτσι κριτική αμφισβήτηση για το Σπάρταθλον, πιστεύεις ότι υπάρχει προοπτική για δημιουργία ενός άλλου δρόμου υπεραπόστασης εδώ με αφετηρία τη Σπάρτη? Υπάρχουν ήδη αγώνες που δεν έχουν αφετηρία τη Σπάρτη υπεραπόστασης, έχουν όμως διέλευση τη Σπάρτη. Δεν είναι κάτι που το διοργανώνουμε εμείς. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Σίγουρα η έγκλη του Σπαρτάθλου είναι δύσκολο να πειραχτεί αυτός ο αγώνας. Αλλά θεωρώ ότι όποιος αγώνας περνάει από τη Σπάρτη, λόγω της δυναμικής του ονόματος και της ιστορίας μας, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή όλοι όσοι περνάνε, εγώ που έχω παρακολουθήσει, όσοι περνάνε από το άγαλμα και ας μην πρέπει να ανεβούν, ανεβαίνουν και αγγίζουν το άγαλμα του Λεωνίδα. Αυτό σημαίνει πολλά. Πες μου για τη σημερινή εκδήλωση, ποιοι σας έχουν βοηθήσει, στηρίξει? Σήμερα οι συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Σπάρτης και το νομικό πρόσωπο και πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου. Είναι μαζί και η εφορία αρχαιοτήτων Λακωνίας και σίγουρα και όλοι οι εθελοντές μας και όλοι οι άλλοι σύλλογοι που έχουν έρθει και μας έχουν βοηθήσει εδώ. Είναι αρκετός ο κόσμος που μας έχει στηρίξει σημερινή προσπάθεια.
Και έχουμε καλή συνεργασία και από τα προηγούμενα χρόνια και φέτος και κάθε χρόνο θα είναι και πιο πολύ, θέλω να πιστεύω. Υγεία και καλούς δρόμους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 1, 2, 3. Καλή επιτυχία σε όλους. Να ενυδατώνεστε σωστά κατά τη διαδρομή. Θανάση Ανέτης, ο πρώτος νικητής. Θανάση, πώς ήταν ο αγώνας? Ήταν ένας καλός αγώνας, αναλογικά πάντα με τις καιρικές συνθήκες. Συναντήσαμε λίγο ζέστη αναδιαστήματα, αλλά μπορώ να πω ότι πήγε καθόλου καλά, δόξα τω Θεώ, και τερματίσαμε. Είσαι από Άργος? Καταγωγή από Άργος, ναι. Έρχομαι και θα έρθει και παίξει τον αγώνα αυτό, είναι πολύ ωραίος. Είναι καλός για την πόλη, γίνεται μέσα στην πόλη, μέσα στους δρόμους της πόλης. Ακολουθεί ο κόσμος και είναι καλό για την νεολαία να ακολουθήσουν και τα παιδιά σιγά σιγά να μπουν στον αθλητισμό. Έχεις κάποιον επόμενο στόχο σε αγώνα? Επόμενο όχι, δεν έχω σχεδιάσει κάτι. Κοιτάμε αγώνες σιγά σιγά να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός, χωρίς τραυματισμούς. Του χρόνου θα είσαι εδώ? Πρώτα ο Θεός, ναι. Όπως και πέρσι και φέτος και του χρόνου. Ναι, θέλω. Συγχαρητήρια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Trophies, ain't no envelopes to open. I just do it 'cause I'm supposed to.